Φιλαράτε μου, καλησπέρα σας. Τι κάνετε, καλά είστε? Λοιπόν, όπως είδατε χτες, έπαιξα Free Fire στον υπολογιστή. Σήμερα θα σας δείξω με ποιο πρόγραμμα μπορούμε να παίξουμε στον υπολογιστή Free Fire. Και όχι μόνο Free Fire, μπορούμε να παίξουμε όλα τα παιχνίδια που παίζουμε στο κινητό μας. Το πρόγραμμα αυτό λέγεται BlueStacks. Λοιπόν, προσέξτε τι θα κάνετε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που κάνουμε, μπαίνουμε μέσα στο Google και γράφουμε BlueStacks. Έτσι ακριβώς όπως το έχω γράψει κι εγώ. Και πατάμε Enter. Στα αποτελέσματα που μας έβγαλε η αναζήτηση, κάνουμε κλικ στο πρώτο site, τα πάνω πάνω. Αφού λοιπόν μπούμε μέσα στο BlueStacks, το official site, όπως θα δείτε εδώ στο κέντρο είναι μια πράσινη μπάρα που γράφει Download BlueStacks. Κάνουμε αριστερό κλικ εκεί απάνω. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα λοιπόν, όπως θα δείτε, κάτω αριστερά στην οθόνη σας, έχει κατέβει το BlueStacks του αρχείου. Κάνουμε αριστερό κλικ απάνω. Μόλις κάνουμε αριστερό κλικ, ανοίγει ένα παράθυρο και μας λέει αν θέλουμε να επιτρέψουμε τις αλλαγές στον υπολογιστή. Εμείς πατάμε ναι. Επίσης εδώ θέλω να σας πω, την ώρα που κατεβάζετε το αρχείο του BlueStacks, εκεί κάτω αριστερά στην οθόνη, μόλις κατέβει, άμα σας γράψει τίποτα για επιβλαβές λογισμικό, μην του δίνετε σημασία, εσείς πατήστε διατήρηση. Έτσι λοιπόν, αφού πατάμε ναι στο παράθυρο που μας άνοιξε, μετά μας ανοίγει ένα άλλο παράθυρο και μας λέει Install. Σημαίνει να εγκαταστήσουμε το πρόγραμμα. Πατάμε Install λοιπόν και αρχίζει το πρόγραμμα και κατεβαίνει στον υπολογιστή μας. Τώρα αναλόγως της σύνδεσης που έχει ο καθένας στο ίντερνετ, πόσο γρήγορο είναι, εντάξει, τα κάνει λίγο χρόνο να κατέβει. Μόλις κατέβει το πρόγραμμα, δηλαδή το downloading φτάσει μπάρα στο 100%, δεν το κλείνουμε το πρόγραμμα, τα αφήνουμε να κάνει εγκατάσταση, τα κάνει εγκατάσταση μόνο του. Αφού τελειώσει και εγκατάσταση, θα δείτε ότι το πρόγραμμα αρχίζει και φορτώνει από μόνο του. Σίγουρα στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστή σας θα έχει δημιουργηθεί και ένα εικονίδι, ο Play BlueStacks. Τώρα, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε μπροστά μας είναι το Google Play, έτσι. Όπως μας έβγαζε στο κινητό όταν έβαλαμε το mail μας. Και εδώ μας ζητάει να κάνουμε sign in. Εδώ πρέπει να βάλουμε το mail και το κωδικό μας για να μπαίνουμε στο Play Store και να κατεβάζουμε τα παιχνίδια. Αφού λοιπόν βάλουμε το mail μας και τον κωδικό μας, αυτά θα πρέπει να τα θυμάστε, έτσι, τα είχατε βάλει και στο κινητό σας. Η Google τώρα μας ζητάει να επιβεβαιώσουμε ότι είμαστε εμείς. Αυτό το κάνει για λόγους ασφαλείας, ξέρετε. Από κάτι εδώ τώρα βλέπετε έχει διάφορους τρόπους επιβεβαίωσης. Εμείς πατάμε το πρώτο, εκεί που λέει Tap Yes. Αφού λοιπόν πατήσουμε Tap Yes, η Google στέλνει μια ειδοποίηση στο κινητό μας, με τρεις αριθμούς. Εμείς εκεί στο τηλέφωνό μας πρέπει να πατήσουμε τον αριθμό τον οποίο βλέπουμε στην οθόνη από τον υπολογιστή μας. Εδώ στην οθόνη είναι το 95. Πατά το 95 πάνω στο τηλέφωνο και αμέσως συγκρίνεται η σύνδεση. Αφού το κάνουμε αυτό, μετά αποδεχόμαστε τις όρες του Google, πατάμε δηλαδή και Play I Agree και μετά Accept. Αυτό ήταν. Μόλις μπήκαμε στο Google Play και μπορούμε να κατεβάσουμε όποιο παιχνιδάκι θέλουμε. Εγώ τώρα εδώ θα δείτε, θα κατεβάσω το Free Fire να δείτε πώς κατεβαίνει. Γράφω λοιπόν εδώ Free Fire, πατάω αναζήτηση και όπως θα δείτε από κάτω, μου το βγάλε. Πατάω απάν, όπως κάνουμε και στο κινητό μας, έτσι, και πατάω Install να κατέβω. Μόλις κατέβει το παιχνίδι, περιμένουμε λίγη ώρα να μας το εμφανίσει εδώ μέσα, στο BlueStacks. Βλέπετε εδώ αριστερά Play Google Play. Εδώ δίπλα τώρα θα βγάλει και το Free Fire σε λίγο. Το κάνει εγκατάσταση τώρα, γι' αυτό αργεί λιγάκι. Να το Free Fire. Τελείωσε εγκατάσταση, το βλέπετε. Πατάμε αριστερό κλικ απάνω και ξεκινάει το παιχνίδι. Εδώ δεξιά όπως θα δείτε έχει τις κινήσεις στο πληκτρολόγιο. Στα παραθυράκια αυτά τα μπλε εδώ πατάμε OK σε όλα. Στο μισό το μήνυμα που μας έχει πετάξει στην οθόνη πατάμε Confirm και μετά σε όλα τα άλλα Allow για να προχωρήσει το παιχνίδι. Να δώσουμε δηλαδή πρόσβαση στην κάμερα, στο μικρόφωνο να μπορούμε να παίζουμε και να μιλάμε. Όπως βλέπετε το παιχνίδι αρχίζει και φορτώνει. Και είμαστε έτοιμοι να παίξουμε Free Fire στον υπολογιστή μας. Θα δείτε, θα σας αρέσει πολύ. Είναι άλλη εμπειρία. Είναι αλλιώς να το παίξεις τώρα σε μεγάλη οθόνη και έχει και καλύτερη γραφικά. Τώρα βέβαια εξαρτάται την κάρτα γραφικών που έχει ο καθένας στον υπολογιστή. Και ένα τελευταίο που θέλω να σας πω είναι ότι εδώ στο πρόγραμμα του BlueStacks δεξιά, όπως θα δείτε, έχει διάφορες λειτουργίες. Μία πολύ καλή λειτουργία που έχει είναι η γραφή οθόνης. Δηλαδή, ό,τι παίζουμε, να το γράφουμε. Να το κάνουμε βίντεο.
Η λειτουργία τώρα αυτή είναι απενεργοποιημένη, παιδιά. Αυτή ενεργοποιείται μόλις μπαίνουμε μέσα στο παιχνίδι. Πατάμε δίπλα εκεί την καμερούλα αυτήν και αρχίζει και γράφει κανονικά. Λοιπόν, αυτά ήθελα να σας πω. Ελπίζω να σας βοήθησα λίγο. Τώρα, άμα έχετε καμιά άλλη απορία, γράψτε με στα σχόλια και άμα μπορώ να απαντήσω, μωρέ παιδάκι. Πάντως, εγώ να ξέρετε, χτες δοκίμασα καμιά δικαριά παιχνίδια, τα κατέβασα, τα άσβηνα μετά βέβαια, γιατί δεν μ' άρεσαν πολλά. Έπαιζαν όλα έτσι, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Όλα με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι. Και να ξέρετε ότι μπορείτε να τα παίξετε και με το χειριστήριο. Έχει ρυθμίσεις στο Blue Stacks εκεί δίπλα και για χειριστήριο. Μην ξεκάσω. Άμα ώρα που κατεβάζετε το πρόγραμμα, σας βγάλει τίποτα εκεί κάτω αριστερά στην οθόνη. Ότι δεν μπορεί να γίνει σάρρος για ιούς και δεν σας αφήνει να το κατεβάσετε. Θα πάτε στο antivirus από τον υπολογιστή σας, θα το κάνετε απενεργοποίηση, θα κατεβάσετε το πρόγραμμα και μετά θα πάτε πάλι στο antivirus να το ενεργοποιήσετε. Έλα, γεια παιδιά, τα λέμε. Καλό κάψιμο.